Με θέματα προβλήματα που υπάρχουν με τις τράπεζες, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έστειλε επιστολή στην Υπουργό κυρία Κατσέλη. Υπάρχει πρόβλημα με τις τράπεζες, όχι μόνο τώρα, ξέρετε το ρόλο των τραπεζών, αλλά τέλος πάντων εμείς ως Περιφερειακό Τμήμα του Οικονομικού Επιμελητηρίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου πήραμε μια απόφαση να στείλουμε επιστολή στην κυρία Κατσέλη και να της επισημαίνουμε ότι εδώ στην περιφέρεια τη δική μας έγινε ένα θετικό βήμα, έχει ξεμπλοκαριστεί η διαδικασία αξιολόγησης των επενδύσεων. Πραγματικά πολλά εκατομμύρια ευρώ έχουν πέσει στον ιδιωτικό τομέα για να μπορέσει σε αυτή τη δύσκολη οικονομική φάση να κινηθεί η οικονομία της περιφερειάς μας. Από εκεί και πέρα, εκεί που μπαίνει φρένο είναι οι τράπεζες. Οι τράπεζες λοιπόν και με τις τελευταίες εξελίξεις πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να μην κοιτάζουν να κονομάνε όσο και περισσότερα. Να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στην περιφέρεια Πελοποννήσου, απέναντι στον πελοποννησιακό λαό, στον επιχειρηματία των Πελοποννήσεων, για να μπορέσουμε κι εμείς να δούμε μια σπριμέρα. Πραγματικά η περιφέρεια έδειξε αυτά που έπρεπε να δείξει και οι τράπεζες πρέπει να αναλάβουν το ρόλο τους για να μπορέσουμε, όπως είπα νωρίτερα, να έχουμε ένα άλλο επίπεδο ανάπτυξης. Κύριε Άρχοντα, ξέρουμε ότι οι Δήμοι αναθέτουν πάρα πολλές μελέτες και την ερώτηση θα απευθύνω σε εσάς γιατί ξέρω μια θέση που έχετε. Όμως οι πιο πολλές μελέτες φεύγουν προς Αθήνα. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Μου έγινε μια σχετική ερώτηση, έκανα σχετική δήλωση και είπα ότι όλοι οι φορείς της περιφέρειας Πελοποννήσου σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε πρέπει να κοιτάξουμε, να ενισχύσουμε τους επιχειρηματίες και τους επαγγελματίες της περιφέρειάς μας. Όσο το δυνατόν να κοιθούμε σε αυτό το επίπεδο, γιατί πραγματικά τώρα όλοι μαζί πρέπει να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο στο θέμα των μελετών και όχι μόνο βέβαια, οι φορείς τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα πρέπει να στέκονται, να βλέπουν τους δικούς μας μελετητές γιατί αυτοί ξέρουν πολύ καλύτερα την κατάσταση στην περιφέρεια και θα κάνουν αξιόπιστες μελέτες με αποτέλεσμα να ωφεληθεί η ίδια η περιφέρεια. Μέχρι τώρα τι είχαμε, κάποιες μελέτες οι οποίες γινόντουσαν και ήταν πολλές εκθέσεις πατριδογνωσίας. Να μην έχουμε λοιπόν εκθέσεις πατριδογνωσίας να παίρνουν κάποιοι τα χρήματα και να φεύγουν. Να έχουμε πραγματικές μελέτες οι οποίες να αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση για να μπορέσουμε να έχουμε και εμείς αξιόπιστα στοιχεία στο σχεδιασμό της ανάπτυξης.